Γεια σας. Είμαι η Έφη και το Sweetworks. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά. Σήμερα μαζί θα φτιάξουμε κουλουράκια κανέλας. Είναι νηστίσιμα, πάρα πολύ νόστιμα και πάρα πολύ εύκολα. Έχετε καταλάβει μέχρι τώρα ότι μου αρέσουν τα γλυκά πάρα πολύ, αλλά μου αρέσει και οι συνταγές να είναι εύκολες, να μπορούμε να τις κάνουμε γρήγορα και φυσικά να έχουν επιτυχία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα χρειαστούμε και πώς ακριβώς θα φτιάξουμε τα κουλουράκια μας. Σε ένα μπολ θα βάλουμε μία κούπα ελαιόλαδο, μία κούπα καστανή ζάχαρη, εάν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και λευκή κρυσταλλική, και 3 τέταρτα της κούπας νερό. Θα προσθέσουμε επίσης 3 κουταλάκια του γλυκού κανέλα. Με τον αυγοδάρτη ή ένα μπίπερ θα τα χτυπήσουμε. Δεν χρειάζονται πολύ χτύπημα. Απλά όσο μόνο για να λιώσει η ζάχαρη. Θα προσθέσουμε και ένα σφινάκι λικέρ κανέλα. Και θα συνεχίσουμε προσθέτοντας μία γεμάτη κουταλιά του γλυκού μπέικι και μία γεμάτη κουταλιά του γλυκού σόδα. Θα συνεχίσουμε προσθέτοντας 2 κούπες βρώμη αλεσμένη και 2 κούπες αλεύρι. Θέλουμε να έχουμε μία εύπλαστη μαλακή ζύμη. Θα φορέσουμε τα γαντάκια μας και θα ξεκινήσουμε. Θα προσθέσουμε άλλη μία κούπα βρώμη. Και τέλος θα προσθέσουμε τις σταφίδες μας, ξανθές και μαύρες, ό,τι σας αρέσει εσάς. Θα ζυμώσουμε να πάνε οι σταφίδες μας παντού. Και η ζύμη για τα κουλουράκια μας είναι έτοιμη. Σε μία λαμαρίνα θα στρώσουμε ένα αντικολλητικό χαρτί και θα ξεκινήσουμε να φτιάξουμε τα κουλουράκια μας. Όταν τα ετοιμάσουμε, θα τα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170 βαθμούς για 12 με 14 λεπτά. Η δόση που χρησιμοποιήσαμε μας βγάζει 2 λαμαρίνες. Για να ψηθούν τα κουλουράκια μας ομοιόμορφα, θα ψήσουμε κάθε λαμαρίνα ξεχωριστά. Και θα περιμένουμε να περάσει λίγο η ώρα και να τα φάμε. Τα κουλουράκια μας ψήθηκαν και έχει μοσχοβολήσει όλο το σπίτι. Αυτό που ήθελα να σας πω είναι μη σας ανησυχήσει αν την ώρα που θα τα βγάλετε από το φούρνο είναι ακόμη λίγο μαλακά, όταν περάσει η ώρα θα στεγνώσουν. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα απολαύσουμε. Εάν σας άρεσε η συνταγή και το βίντεο, μπορείτε να το μοιραστείτε με τους φίλους σας, να μου χαρίσετε ένα like και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι μου, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνετε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε, να περνάτε υπέροχα.